ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή με Ελεύθερη Βούληση με τον Ιωάννη τον Βιβλιάκη. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του Radio Web TV Talos. Στη σημερινή εκπομπή είναι καλεσμένος ο κύριος Μιχαήλ Χατζηγιάννης, ο υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευσης του Νόμου Χανίων. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηγιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Βιβλιάκη, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Με τον κύριο Χατζηγιάννη θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή κάποιες προηγούμενες εκπομπές όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό. Σημείνει σε εκπομπή θα συζητήσουμε για τη δομή της κρατικής μηχανής. Πώς λειτουργεί. Κύριε Χατζηγιάννη, έχετε το λόγο. Να είστε καλά. Τιμή μου κύριε Βιβλιάκη που είμαι καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή σας. Και δικιά μας κύριε Χατζηγιάννη. Για άλλη μια φορά σήμερα θα συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που έχει να κάνει με το Μητρό Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφέρει γιατί χρήματα δαπανώνται όσον αφορά για την κρατική μηχανή, τα οποία φυσικά έρχονται από τις τσέπες τις δικές μας. Για την κρατική μηχανή εμείς την πληρώνουμε, εμείς την εξασφαλίζουμε, εμείς ουσιαστικά έχουμε, τους πληρώνουμε τα λειτουργικά έξοδα, όπως επίσης τους πληρώνουμε και τις ζημιές. Από εκεί και μετά ό,τι αποκομίζει η ίδια σε κέρδη τα βάζει στις τσέπες της. Θα τα πούμε έτσι γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Η κρατική μηχανή ουσιαστικά είναι η Ελληνική Δημοκρατία, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί τελευταία κιόλας μετά την δημογραφή των μνημονίων. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, πριν ήταν πιο κρυμμένα να πω. Υπάρχει αφημή με 4-0-93-11-06, έτσι και πατήσουμε στην αναζήτηση του διαδικτύου. Και μας βγάζει Hellenic Republic και ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Χαράλαμπος Ροκανάς με έδρα την Ουάσιγκτον. Αυτή είναι η Ελληνική Δημοκρατία, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ουσιαστικά σήμερα θα κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση το πώς λειτουργεί. Δηλαδή έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή για τα χρήματα με αφορμή τον ισολογισμό του 2019, δηλαδή τι χρήματα εισέπραξε στα ταμεία της η Ελληνική Δημοκρατία, που είναι το ποσό 1.365.109.626.117,12. Το βλέπετε κύριε Βιβλιάκη, αυτό είναι το ποσό. Αυτό μπορεί κάλλιστα να απαντήσει κάποιος μέσα στους προϋπολογισμούς και ισολογισμούς του 2019 για να το βρει. Λοιπόν, ο πίνακας αυτός μας, όπως τον έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη εκπομπή, αναφέραμε όλα τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποίησε η κρατική μηχανή και που πήγανε. Βέβαια τη μερίδα του λέοντος την παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών, που μέσα είναι η λεγόμενη ΑΔΕ, η μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού και του ισολογισμού της χώρας μας, η νέα μας εφορία για όσους δεν την γνωρίζουν, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. 1.317.206.952.775,23. Ουσιαστικά είναι το μαγαζί των δανειστών και αν αναλογιστούμε κύριε Βιβλιάκη και εσείς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε ότι η χώρα μας μπήκε σε κατάσταση μνημονίου από το 2010 για ένα χρέος γύρω στα 300 με 400 δις.
Εάν μιλάμε τώρα για μια χρονιά που τώρα είμαστε στην κορύφωση της κρίσης, λόγω και της πανδημίας και όλα αυτά που συμβαίνουν, και μιλάμε για ένα 3,117, σημαίνει ότι ο δανειστής έχει πάρει τα χρήματά του 3 φορές απάνω. Στη μία χρονιά. Πόσα χρόνια έχουμε υπογράψει τη ζωή μας, κύριε Πιπηλάκη? 99. Άρα για 99 χρόνια έχουν δεσμευτεί οι ζωές μας, το παρόν μας, τα παιδιά μας, το μέλλον των παιδιών μας και αυτών που έχουν γεννηθεί και των αγέννητων. Άρα μιλάμε ότι κάθε χρόνο θα δίνουμε 3 φορές το χρέος μας στο δανειστή. Αυτά τα λένε τα νούμερα. Και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, ότι τα νούμερα αυτά που συζητάμε εδώ είναι αυτά που μας έχουν δώσει οι ίδιοι. Άρα δεν ξέρουμε και ποια είναι τα πραγματικά. Ό,τι μας δώσανε αυτά λέμε. Γιατί αν ψάξουμε, αν κάνουμε έναν πραγματικό έλεγχο, που φαίνεται στις προγραμματικές δηλώσεις, κύριε Βιβλάκη, του φορέα μας, τότε θα δούμε τα πραγματικά νούμερα και ενδεχομένως να είναι αυξημένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα, για να μπω κατευθείαν στο θέμα μας, αυτή ήταν μια εισαγωγή, να δούμε ποιο είναι το Μητρό Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης. Λοιπόν, κάποια αποσπάσματα θα διαβάσω. Για την κατάρτιση του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης υπήρξε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία προκειμένου να διασφαλιστεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ακρίβεια των στοιχείων που παρουσιάζει. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, η διοικητική πραγματικότητα έχει έντονα δυναμικό χαρακτήρα και δεν παραμένει στατική αλλά διαρκώς εξελίσσεται. Πιστεύουμε ότι το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τον πολίτη, αυτό είναι αλήθεια, γιατί σήμερα βάσει αυτού θα συζητήσουμε, διευκολύνοντας τις συναλλαγές του αλλά και για τα ίδια στελέχη της δημόσιας διοίκησης, συμβάλλοντας στη σαφή αποτύπωση της σύγχρονης διοικητικής πραγματικότητας. Και θα πάμε λίγο να δούμε στην εισαγωγή κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Η κατάρτιση του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης βασίζεται πρωτίστως στις ρυθμίσεις του νόμου 1892 του 1990. Έχει για κάποιες αντικαταστάσεις και όλα αυτά που μας περιγράφει, οι οποίες προσδιορίζουν σύμφωνα με το οργανικό κριτήριο τις κατηγορίες δημοσίων φορέων της ελληνικής διοίκησης που συγκροτούν το δημόσιο τομέα. Μιλάμε για την κρατική μηχανή. Αυτά για κάποιον που θέλει να τα βρει, μπορεί κάλλιστα να μπει στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκεί είναι όλα αναρτημένα. Εγώ από εκεί τα έχω βρει, μην φανταστείτε ότι έχω κρυφές πληροφορίες. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι στοιχεία που μας δίνουν οι ίδιοι. Οι συγκεκριμένοι φορείς συνιστούν δημόσιες οργανώσεις παροχής ζωτικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών στα μέλη του κοινωνικού σώματος ποικίλης νομικής μορφής υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την εγγύηση του κράτους αναλόγως της φύσεως της ασκούμενης δημόσιας λειτουργίας. Δίνει και εγγύηση στο κράτος. Εγγυάται βασικά για τις εταιρείες αυτές. Αλλά θα δούμε πιο κάτω τελικά ποιος εγγυάται για όλους. Το Μητρώο, το εύρος του οποίου καθορίζεται από την κοινωνιοπολιτική δυναμική και τις αντιλήψεις που επικρατούν κάθε φορά για το ρόλο του κράτους, καθώς και από την εξέλιξη των οικονομικών και των τεχνολογικών δεδομένων, όπως αυτά αποτυπώνεται στο κοινωνικό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία, περιλαμβάνει επίσης και τους δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα, προσέξτε τώρα τι λέει, είτε γιατί ρητά εξαιρέθηκαν από αυτόν με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή υπάρχουν μαγαζιά θα έλεγα του δημοσίου τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την κρατική μηχανή, θα δούμε τους λόγους στην πορεία γιατί έχουμε να αναλύσουμε αρκετά πράγματα, όπως και οι εκπομπές που τιμή σας κύριε Βιβλάκη ως δημοσιογράφος και το κανάλι σας φυσικά, που θα μπούμε σε μια διαδικασία αρκετών εκπομπών για να δούμε σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει. Είτε γιατί ρητά εξαιρέθηκαν από αυτόν, όπως είπαμε, είτε γιατί οι εφάπαξοι σταδιακά έπαυσαν να υπάγονται στον έλεγχο του δημοσίου. Αποφασιστικό δηλαδή κριτήριο, παράλληλα με το οργανικό για τη συγκρότηση του παρόντος Μητρώου, αποτελεί το στοιχείο του λειτουργικού σκοπού κάθε φορέα. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του δηλαδή. Βέβαια στην πορεία θα διαπιστώσουμε και άλλα πράγματα. Εφόσον αυτό συνιστάται στην επιδίωξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος και στην προστασία συγκεκριμένου κάθε φορά κοινωνικού δημοσίου αγαθού. Υπό το πρίσμα αυτό, στο Μητρώο
περιέχονται και μη δημόσιοι φορείς, οι οποίοι λειτουργούν κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Όταν λέμε ιδιωτικού δικαίου, κύριε Βιβλάκη, μιλάμε για ιδιώτες. Ξεκάθαρα πράγματα, το λέει άλλωστε εδώ, και τα συμπεράσματα βγαίνουν μόνα τους. Ως επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών γενικότερου οικονομικού ή άλλου δημοσίου συμφέροντος. Οι εν λόγω φορείς συγκροτούν σύγχρονες μορφές οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του κράτους, οι οποίοι σύμφωνα με το Σύνταγμα, το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο μπορούν να ανατίθονται σε οργανισμούς που δεν αποτελούν δημόσιες αρχές ή δημόσιες υπηρεσίες, απολαμβάνουν όμως, παρόλο που δεν είναι του δημοσίου, όμως ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία τους έχουν χορηγηθεί από την κρατική αρχή, η οποία και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών και αγαθών ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, κατά εφαρμογή των αρχών της ισότητας, της καθολικότητας, της συνέχειας, της οικονομικότητας, της προσαρμοστικότητας, της ιδιαιτερότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας. Κοινώς μας λέει ότι απλά έχουν στηθεί και κάποια ιδιωτικά μαγαζιά, τα απολαμβάνουν, θα δούμε τι απολαμβάνουν και φυσικά δεν έχουν και έλεγχο από την κρατική μηχανή. Απλά τους παρέχονται διάφορες διευκολύνσεις και βοήθειες. Ειδικότερα το Μητρό περιλαμβάνει όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα. Να δούμε ποιοι είναι σιγά σιγά. Τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες και αρχές που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό όπως ανεξάρτητες αυτοτελείς υπηρεσίες της πολιτικής ηγεσίας του κράτους, δημόσιες αρχές της νομοθετικής λειτουργίας του κράτους, δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του κράτους, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, υπουργεία με τις γενικές γραμματείες, τις ειδικές γραμματείες και τους διοικητικούς τομείς, τις περιφερειακές υπηρεσίες, τις ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες εξωτερικού και τις αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες τους, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους, τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, α. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της καθήλυν αυτοδιοίκησης, κατά εποπτεύων Υπουργείο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της κατατόπων αυτοδιοίκησης Δήμη ΟΤΑ Α βαθμού και περιφέρειες ΟΤΑ Β βαθμού, γενική κατηγορίες και τύπους νομικών προσώπων περιγραφή. Πάμε στον τρίτο, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινοφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς. 4. Τις ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου, τις δημόσιες επιχείρησεις και τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα, ΔΕΚΟ, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες όλων των ανωτέρων φορέων, εκτός των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, όπως επίσης τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου. Τους δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα, εδώ είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εξαιρέθηκαν από το δημόσιο τομέα με νομοθετική ρύθμιση ή όσα από τη σύστασή τους δεν υπήκθησαν σε αυτόν. 2. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού που εξήλθαν στο δημόσιο τομέα με νομοθετική ρύθμιση ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν κατά τη σύστασή τους από αυτόν. 3. Τις ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήκθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ΔΕΚΟ που εξήλθαν το δημόσιο τομέα, αν και οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές άμεσα ή έμεσα καθοριστική επιρροή. Εδώ βέβαια θα δούμε και άλλα παιχνίδια που έχουν γίνει με τις ΔΕΚΟ. Όταν λέμε για ΔΕΚΟ μιλάμε για εταιρείες του δημοσίου, οι οποίες βγάζουν χρήμα, τα οποία φυσικά δεν πάνε σε εμάς. Τις ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του δημοσίου ή ουδέποτε υπήκθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινοφελούς σκοπού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα, ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα,
τα οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιωμάτος εποπτείας του κράτους. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι το Μητρό, ενώ βασίζεται στην οριοθέτηση του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 1892 του 90, περιέχει σχεδόν το σύνολο των φορέων που σχετίζονται με την έννοια του δημοσίου τομέα, ανεξάρτητα από το ποιος νόμος τον ορίζει. Έτσι το Μητρό αποτελεί ένα ασφαλή κατάλογο για τον αναγνώστη χρήστη, ώστε να το χρησιμοποιήσει στην εργασία του, αρκεί να το προσαρμόσει στις διατάξεις και τα κριτήρια του νόμου που τον ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, κύριε Βιβλιάκη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω, μας αναφέρατε πριν για κάποια 99 χρόνια. Είναι, κύριε Χατζηγιάννη, τόσο απαραίτητο να είναι τόσο πολλά χρόνια, ενώ μπορεί σε λιγότερο χρόνο από ό,τι κατανοούμε όλοι μας να εξοφληθεί αυτό το χρέος? Είναι τόσο απαραίτητο αυτά τα χρόνια? Βέβαια. Γιατί τα έχουν βάλει? Έχουν βάλει 99 χρόνια γιατί απλά πρέπει να μας πάρουν τα πάντα. Θα πρέπει να δοθεί αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βιβλιάκη, αυτό που συνέβη το 2012, δηλαδή η κατάθεση των 600 δις του πρόεδρου μας, του Αρτέμι του Σόρα, στην ελληνική δημοκρατία για την αποπληρωμή του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους, τα οποία αυτά τα χρήματα φαίνονται πλέον στους προϋπολογισμούς της χώρας από το 2015 μέχρι σήμερα και φυσικά τοκίζονται πλέον. Αυτά τα χρήματα μπήκανε για να μην υπογράψουμε άλλα μνημόνια και να σβήσουμε τα ήδη πρώτα που είχαμε υπογράψει. Όμως, επειδή οι κυβερνήσεις, για να τα λέω πιο σωστά, γιατί όλα τα κόμματα είναι μαζί, δεν έχουν κάτι να διαχωρίσουν. Αυτοί παίζουν απλά ένα θέατρο στη Βουλή, αλλά μετά πίνουν τα ποτάκια τους και τρώνε και το μεζέ τους στο ίδιο μαγαζί, στο ίδιο τραπέζι καθόλου. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν αυτοί. Εμάς μας διαχωρίζουν για να νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτοί εκτελούν ξεκάθαρα τις εντολές αυτών που τον διορίζουν. Και γιατί το λέω αυτό? Αν κάτσουμε και δούμε, κύριε Βιβλιάκη, σας ανέφερα ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία ΑΕ, ουσιαστικά η Ελληνική Δημοκρατία. Θα πρέπει να δούμε, εδώ είναι κάποια από τους προϋπολογισμούς που φαίνουν τα 600 μέσα, ενδεικτικά. Ωραία. Όμως τώρα τι συμβαίνει? Για να έχουμε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει νόμος που λέγεται ΦΕΚ, διάλυση της Βουλής πριν πάμε σε εκλογές, θα πρέπει να υπάρχει ένας αντίστοιχος νόμος αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκλογικής διαδικασίας, που να λέει ΦΕΚ, σύσταση της Βουλής σε σώμα, που να λέει ότι ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης του Νομού Χανίων, εκλέχτηκε με 18.000 ψήφους και αυτό να υποτυπώνεται σε ένα νόμο. Εάν κάτσουμε και ψάξουμε, το οποίο και εγώ το έχω κάνει, αλλά το έχουν κάνει και αρκετά μέλη μας από την Ελλήνων Συνέλευσης, θα δει ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, από το 1832, πάμε πάρα πολύ πίσω, δηλαδή πριν 200 χρόνια περίπου, δεν υπάρχει ένας τέτοιος νόμος. Άρα η Βουλή ποτέ δεν έχει συσταθεί σε σώμα. Άρα ό,τι νόμους βγάζουν είναι όλοι παράνομοι, αφού και η Βουλή δεν είναι νόμιμη. Αυτό το λέει η λογική. Από εκεί πέρα όμως, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν ότι υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα και θα αναφερθώ στο τελευταίο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Μιλάμε για αριθμό φύλου 118, προεδρικό διάταγμα. Αριθμός 80 που λέει διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, αρχηγού του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ως πρωθυπουργό. Και αν θα πάμε και στο αριθμό φύλου 119, συγγνώμη 121, μιλάει για το προεδρικό διάταγμα υπαριθμών 83, το οποίο λέει διορισμός αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υφυπουργών, αναπληρωτών, υπουργών και υφυπουργών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μιλάμε μόνο για διορισμούς, δεν μιλάμε για εκλεγμένους. Άρα όταν εσάς, ας πούμε, σας διορίσει κάποιος στην εταιρεία του, κύριε Βιβλιάκη, υπάρχει περίπτωση να πάτε κατά αυτούνου? Το λογικό μας λέει πως θα υπακούμε στα αφεντικά μας. Μπράβο. Στους εργοδότες μας, μάλλον, που είναι το πιο σωστό. Από τη στιγμή που σου έχουν εξασφαλίσει αυτή ένα μισθό και παίρνεις, θα κάνεις τα χατήρια τους. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν κάτι άλλο? Όχι. Και αυτό λέει η λογική. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτό ο μόνος που μπορεί να το αλλάξει είναι ο Έλληνας. Αυτός ο οποίος τους ορίζει, τους δίνει μάλλον το δικαίωμα να πάνε εκεί. Γιατί αν δεν τους δώσουμε εμείς το δικαίωμα, δεν πρόκειται να πάνε ποτέ εκεί πέρα. Από εμάς εξαρτάται.
Ωραία. Αυτό συμβαίνει εδώ και 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και ουσιαστικά, ενώ γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου την έναρξη της Επανάστασης του 1821, δεν έχουμε απελευθερωθεί μέχρι σήμερα, κύριε Βιβλιάκη και κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε, ποτέ. Και τα αφεντικά μας είναι συγκεκριμένα ο Άγγλος, ο Γάλλος και ο Ρώσος, που μάλιστα πρόσφατα ήρθε και στον προεδρικό μέγαρο, τους υποδέχτηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ένα τραπέζι πολύ ωραίο για να δούνε τι γίνεται με την αποικία τους. Πάντα με Γερμανό ηγεμόνα, όπως ήταν και τότε ο βασιλιάς Όθωνας, τώρα απλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία, γιατί αυτή κάνει κουμάντο. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Κύριε Γατζηγέννη, μας αναφέρατε για, και τώρα και σε κάποιες εκπομπές σας προηγούμενες που έχουμε κάνει, για κάποια ελληνική δημοκρατία ΑΕ, που από ό,τι μας έχετε αναφέρει, οι επενδυτές στην ουσία είναι το ελληνικό διάστημα. Δηλαδή, εμείς, όλοι οι Έλληνες που κατοικούν σε αυτή τη χώρα, που είναι σε αυτή τη χώρα. Γιατί από τα έσοδα αυτής της εταιρείας ΑΕ δεν απολαμβάνουμε κι εμείς ως επενδυτές, αλλά μόνο κάποιοι ορισμένοι παράγοντες? Γιατί μας το έχουμε πει αυτό, κύριε Βιβλιάκη. Αυτό αναδεικνύεται τώρα σήμερα από την εκπομπή σας. Και έχουν αναδειχθεί αυτά που λέμε τώρα και από άλλους υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης που βγάζουν όλα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Γιατί θα πρέπει ο κάθε Έλληνας που μας παρακολουθεί να γνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Ήρθαν αυτοί ποτέ να μας πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, με τα χρήματα που μας δίνετε εσείς κάθε χρόνο, εμείς επενδύουμε και απολαμβάνουμε και τα κέρδη. Ενώ εσείς πληρώνετε μόνο για να λειτουργήσουν όλα αυτά και μας δίνετε και παραπάνω χρήματα γιατί θέλουμε να τη βγάλουμε και να κάνουμε και άλλες επενδύσεις. Υπήρχε περίπτωση να το λέγανε αυτό δημόσια και εμείς να καθόμασταν και να τους κοιτάζαμε και να λέγαμε δεν πειράζει παιδιά, συνεχίστε. Αν όμως αυτή η κρατική μηχανή μας μοίραζε, όπως κάνουν οι τράπεζες που κάνανε παλιότερα, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, που άμα είχες μετοχές των τραπεζών, στο τέλος το κλείσιμο της χρονιάς, από τη στιγμή που είχαν κέρδη, μοιράζαν τα μερίσματα στους δικαιούχους. Αν είχαμε μια τέτοια κρατική μηχανή, θα είχε κάποιος παράπονο? Η λογική μας λέει όχι. Δηλαδή, αν ας πούμε στο 1-3 που λέει εδώ πέρα ότι μαζεύτηκαν, ωραία, πληρώνονταν όλα τα έξοδα, λειτουργούσαν όλα τα υπουργεία, όλα τα πάντα και έλεγε. Από το 1-3, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε και έτσι όπως το έχουμε φτιάξει, για να μην πέσει το μαγαζί έξω, μοιράζουμε σε κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε ελληνικό αφημί, που είναι δηλωμένο κανονικά και πληρώνει τη φορολογία του και όλα τα σχετικά, το δίνουμε για αυτή τη χρονιά 3.000. Θα διαμαρτυρόταν κανένας? Δεν θα τους επιτρέπαμε να ήταν εκεί πέρα νόμιμα για πάντα? Θα μας ενοχλούσε? Όχι. Τώρα όμως τι συμβαίνει? Δεν φτάνει ότι μας τα παίρνουν όλα, ζητάνε καλά. Και πλέον θέλουν και τη γη μας, θέλουν τα πάντα από μας. Τα παιδιά μας τα διώχνουν με τον τρόπο τους, πάνε στο εξωτερικό. Και εδώ το μόνο που γίνεται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το δημογραφικό μας και καλά μας, φέρνουν επιλίδες. Δεν φέρνουν κάποιον άλλον. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό και τους κάνουν και ηθαγενείς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο, γιατί υπάρχει συνέχεια φυσικά στο Μητρό. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι τελευταίο να μας πείτε. Εγώ το μόνο που έχω να πω στους πολίτες που μας παρακολουθούν ότι θα πρέπει σύντομα να εμφανιστούν στα γραφεία τους, που είναι τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, να ενημερωθούν, να πάρουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους και φυσικά μετά να συνταχθούν δίπλα μας από τη στιγμή που έχουν πείσει ήδη τον εαυτό τους ότι πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο και να πάμε ενωμένοι πλέον και να αλλάξουμε την κατάσταση. Διαφορετικά αυτοί, έτσι όπως το πάνε, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, θέλουν να μας αφανίσουν. Αυτά είχα να πω, κύριε Βιβλιάκη. Θέλω να ευχαριστήσω για την φιλοξενία, όπως θέλω να ευχαριστήσω για τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν σήμερα. Και εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χατζηγιάννη, και θα σας αναμένουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί αυτό το θέμα είναι ένα τεράστιο και έχει, από ό,τι κατανοούμε, πολλούς παραμέτρους που θα θέλαμε να τους συζητήσουμε μαζί σας και να τους αναλύσουμε, ώστε να καταλάβουμε και εμείς και οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χατζηγιάννης, ο υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευση του Νομοχανίων. Με τον κύριο Χατζηγιάννη, σε συνδυασμό με κάποιες προηγούμενες εκπομπές, συνεχίσαμε την ανάλυση του Μητρώου και γενικά τι συμβαίνει με τα Υπουργεία και τη δομή του ελληνικού κράτους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους σας.
ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.